Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Στην εξάρθρωση μεγάλης πείρας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ενδικής κάναβης προχώρησε η ασφάλεια της Πάτρας. Μάλιστα, η συγκεκριμένη σπήρα έδιδε ναρκωτικά ακόμα και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Βέλγιο. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες χασίς στην Ελλάδα και το Βέλγιο. Εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πατρών, συλλαμβάνοντας έπειτα από επιχείρηση στην Φθιώτιδα 8 άτομα, ενώ ταυτόχρονα εντόπισαν δύο φυτείες με περισσότερα από 1.800 δεντρίλια κάναβης. Η ελληνική αστυνομία πέτυχε σήμερα ακόμη ένα δυνατό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα και συγκεκριμένα στα κυκλώματα που καλλιεργούν και διακινούν ναρκωτικά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αποδομήσαμε μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, συλλαμβάνοντας 8 μέλη της και ταυτοποιώντας ακόμη 3, τα οποία είχαν αναπτύξει διεθνή εγκληματική δράση, διακινώντας ναρκωτικά τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη, συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύσης Ασφαλείας Πατρών, δομημένη εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 13 μέλη, η οποία δραστηριοποιούταν στην καλλιέργεια, την πώληση ναρκωτικών ουσιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση συνελήφθησαν χθες 17 Εβδόμου 2018 σε περιοχές της Φθιώτιδας 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, πρόκειται για 7 άνδρες και 1 γυναίκα, ηλικίας από 38 έως 26 ετών, μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο 35χρονος αρχηγός της. Ενώ αναζητούμε προκειμένου να συλλάβουμε ακόμη 5 συνεργούς τους, τα στοιχεία των οποίων τα έχουμε ταυτοποιήσει. Επίσης, εντοπίστηκαν σε δασώδεις και ορεινές περιοχές της Φθιώτιδας δύο μεγάλες φυτείες καλλιέργειας κάναβης και κατασχέθηκαν περισσότερα από 1.800 δεντρίλια που καλλιεργούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι δράστες διακίνησαν το τελευταίο έτος δεκάδες κιλά κάναβης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Βέλγιο, αποκομίζοντας παράνομα μεγάλο περιουσιακό όφελος, ενώ από την επεξεργασία και περαιτέρω διακίνηση της κάναβης που θα προερχόταν από την καλλιέργεια των 1.800 δεντριλίων θα αποκόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όσον αφορά τα στελέχη, είναι το σύνολο των στελεχών, γιατί είναι μια μεγάλη πολυμελής εγκληματική οργάνωση που θα έπρεπε να εξαρθρωθεί. Ακολούθησαν σιγά σιγά τα βήματα, διότι στην αρχή για μας ήταν άγνωστη. Η ταυτοποίηση των όλων των μελών της οργάνωσης έγινε πρόσφατα και όταν χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση. Όταν ολοκληρώθηκαν λοιπόν όλα τα στοιχεία και είχαμε όλα σχεδόν τα άτομα, τότε και λίγο πριν κάνουν περισυλλογή της κάναβης, κάναμε την επιχείρηση. Για το πόδισμα των φυτών οι δράστες είχαν αναπτύξει πλήρες σύστημα ίδρευσης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας. Κοντά μας κυρίες και κύριοι ο Γιώργος Καρβουρνιάρης, ο συνάδελφος. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Δημήτρη. Πάμε στις λοιπές ειδήσεις από την τρέχουσα επικαιρότητα. Παραμένοντας το αστυνομικό ρεπορτάζ, έχουμε μια είδηση η οποία φαντάζει ως απίστευτη. 63χρονη, η οποία πήγε να προσκυνήσει στην Αγία Μαρίνα, φεύγοντας πήρε τμήμα του Ιερού Λιψάνου. Για πες μας τι συνέβη. Ναι, πράγματι, πρόκειται για μια γυναίκα η οποία δεν προκαλούσε υποψίες. Ήταν μία από τα πολλά άτομα που πήγαν να προσκυνήσουν στην Αγία Μαρίνα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Όμως φαίνεται πως είχε και άλλα πράγματα στο μυαλό της. Έτσι λοιπόν απέσπασε τμήμα του Λιψάνου και το πήρε μαζί της. Βέβαια εντοπίστηκε σχεδόν αμέσως και ήταν ακολουθήθηκαν. Με πολιτικά ρούχα εντός του ναού, έτσι. Χρειάζονται αυτοί για πολλές φορές γιατί γίνονται διάφορα. Όντως υπήρχε αστυνομικός με πολιτικά ρούχα, με πολιτική περιβολή. Την εντόπισε άμεσα. Φαίνεται ότι η γυναίκα, εντάξει, ίσως να είχε κάποιο θέμα. Δηλαδή δεν πήρε τα λείψανα για να τα πουλήσει ή για να κάνει κάποιο είδους. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς. Τα πήρε
προφανώς επειδή ήθελε να έχει την ευλογία έτσι, μαζί. Όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει, και η γυναίκα έχει κάποια προβλήματα, τα οποία δεν είναι ούτε παρούσεις, ούτε λέγονται δημόσια, και ένιωσε ότι παίρνοντας τμήμα του Λειψάνου ίσως μπορεί να βοηθηθεί ποικιλοτρόπως. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι οι αρχές απλά τη συνέστησαν να μην προβαίνει σε τέτοιες πράξεις. Είναι και παράνομες και ταυτόχρονα δεν είναι πρέπουσες σε ό,τι αφορά τη θρησκεία και γενικότερα. Πάμε, Γιώργο, στο στερνό αντίο στην άτυχη κυριολεκτικά 88χρονη συμπολίτησά μας Φούλα Παπανδρέου, η οποία δολοφονήθηκε με στραγγαλισμό από δύο άθλιους κυριολεκτικά, μια γυναίκα που έφτασε στα 88 της χρόνια, πέρασε κατοχή, στερήσεις, κούντες και ούτω καθεξής, έφτασε στον 21ο αιώνα και βρέθηκαν δύο αλήτες, να το πω έτσι, να τη δολοφονήσουν για λίγα χρήματα, για μία βέρα, για λίγα χρήματα. Τα χρήματα δεν τα βρήκαν, δεν τα κατάφεραν. Ναι. Ήταν μέσα σε κάποιο έπιπλο και δεν κατάφεραν να τα βρουν. 3.000 ευρώ υπήρχαν. Τη βέρα πήρανε και δεν ξέρουμε ενδεχομένως σε κάποια ενδύματα έτσι θα αποκαλυφθεί αυτό. Να πούμε λοιπόν καταρχήν ότι το στερνό αντίο θα είναι αύριο στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Παντανάσης. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο δημοτικό κημητήριο της Πάτρας. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση αυτή καθεαυτή, όσον αφορά την έρευνα, θα πρέπει να πούμε ότι, εκτός των γεγονότων ότι υπήρξε εγκληματική ενέργεια η οποία έγινε με στραγγαλισμό, υπήρξαν και άλλες βίαιες κινήσεις εναντίον της προκειμένου ενδεχομένως να τις αποσπάσουν πληροφορίες ή τη σιωπή της, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Φαίνεται πάντως πως η ίδια και όπως είχαμε πει από χτες, ήδη έχουν συλλεγεί διάφορα στοιχεία προκειμένου να βρεθεί το DNA του δράστη, των δραστών κτλ. Αλλά πέραν τούτου θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι η ίδια όπως είχε εκμυστηρευτεί σε περίοικους, είχε δει κάποιες δραστηριότητες έτσι ύποπτες στην πολυκατοικία της και είχε ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομίας μία μέρα, μερικές μέρες νωρίτερα από το τραγικό περιστατικό. Είχαν έρθει δύο άτομα τα οποία είχαν πει ότι είναι από τη ΔΕΗ για να κάνουν κάποιες εργασίες. Η ίδια δεν πίστηκε. Βέβαια, ήρθε η αστυνομία, διαπίστωσε ότι τα συγκεκριμένα άτομα ήταν από τη ΔΕΗ. Ίσως όμως να είχε δει και άλλες ύποπτες κινήσεις και να ήταν έτσι φιλίποπτη τις τελευταίες ημέρες, γιατί είχε μία ανησυχία σε σχέση με τα άτομα που κυκλοφορούσαν στο κτίριο. Σε κάθε περίπτωση, Γιώργο Καρβουνιάρη, φαίνεται δηλαδή ότι είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις της, αυτό θέλω να πω. Σύμφωνοι. Και μάλλον εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι περίμενε τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ για να χτυπήσουν και να ανοίξει την πόρτα. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα προς όλους σας και ιδίως προς τους ηλικιωμένους συμπολίτες είναι ένα. Δεν ανοίγουμε την πόρτα στους ξένους. Οι καιροί είναι ύποπτοι, βλέπουμε ακραία περιστατικά, για λίγα ευρώ, για ένα δαχτυλίδι δολοφονούνται άνθρωποι. Οι ηλικιωμένοι είναι τα εύκολα θύματα, άρα να είστε πάντα καχύποπτοι και ποτέ και για κανένα λόγο πλέον στις επικίνδυνες μέρες που ζούμε δεν ανοίγουμε πόρτες, δεν ανοίγουμε παράθυρα, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν ξένο. Γιώργο, θα τα πούμε σε λίγο με τις λοιπές ειδήσεις από την επικαιρότητα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο ιατρικό ρεπορτάζ. Πολλαπλά τα προβλήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και οι 13 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας είναι ήδη κατηλημμένες και οι γιατροί απειλούν για ακόμα μια φορά ότι θα αναβάλουν τα χειρουργεία, διότι αμέσως μετά δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι κλίνη στην ΜΕΘ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στα ωριά της βρίσκεται η ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου με 13. Στις 13 κλίνες να είναι κατηλημμένες και ήδη να αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις. Το παραδέχθηκε και η υπεύθυνη της ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Φωτεινή Φλίγκου. Ακόμη και οι επιλογές για προώθηση περιστατικών σε άλλα νοσοκομεία είναι περιορισμένες, δεδομένων των προγραμματισμένων αποστηρώσεων που γίνονται σε περιφερειακές ΜΕΘ. Το πρόβλημα, αν δεν επιληθεί, ενδεχομένως να προκαλέσει αναβολές σε προγραμματισμένα χειρουργεία, όπως συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν. Οπότε και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό απειλούσαν να αναστείλουν τα τακτικά χειρουργεία και επίσημα. Οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι ορατές από τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά ακόμη και πολίτες που έχει χρειαστεί να νοσηλευθούν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής.
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας από τη Δευτέρα 16 Ιουλίου θα έπρεπε να λειτουργούσαν 6 κλίνες και οι υπόλοιπες να ξεκινήσουν αποστήρωση και στο Ρείο. Κάτι που προς το παρόν δεν είναι εφικτό, αφού είναι όλες κατηλημένες. Τα νοσοκομεία του Αγίου Ανδρέα και του Πύργου κάνουν επίσης αποστηρώσεις κλινών ΜΕΘ και η Δήγα του Πύργου αδυνατή να δεχθεί άλλα περιστατικά. Κάτι που καθιστά αδύνατη ακόμη και την εναλλακτική της προώθησης εκεί επειγόντων περιστατικών. Στην αντικατάσταση, κυρίες και κύριοι, πάνω από 100 χιλιόμετρων αμυαντοσωλήνων θα προχωρήσει ο Δήμος της Πάτρας. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι οι σωλήνες αυτές με αμύαντο είναι καρκινογόνες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επισκέφθηκε σειρά έργων σε ιστορικές συνοικίες της πόλης, πιο συγκεκριμένα τη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης, όπου ολοκληρώνονται τα έργα ανάπλασης από τον Δήμο. Επίσης, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Θωμόπουλος και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ Ανδρέας Παπανικήτας επισκέφθηκαν τη συνοικία Καντριάνικα, στην οποία επίσης θα γίνουν ανάλογες παρεμβάσεις από τους εργαζόμενους στο Δήμο. Ακόμα και το διάστημα του καλοκαιριού συνεχίζονται οι δραστηριότητες ανάπλασης και επισκευών που οργανώνει ο Δήμος Πατρέων, φυσικά αξιοποιώντας και το προσωπικό του αλλά και τους εργαζόμενους που είναι με την κοινοφελή εργασία. Πραγματικά και σε γειτονίες οι οποίες έχουν μεγάλη ανάγκη, λαϊκές γειτονίες, γειτονίες οι οποίες ήταν εγκαταλελειμμένες για πολλά χρόνια, βλέπουν από τη μεριά του Δήμου μια προσπάθεια να αναπλαστούν, να ομορφύνουν, να αντιθούν μια σειρά από προβλήματα. Αυτό αφορά και τη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης, όπου είναι μια πολύ ιστορική συνοικία, πραγματικά για όποιον την έχει επισκεφτεί είναι ένα ταξίδι στον χρόνο ακριβώς δίπλα από το κέντρο της Πάτρας και οι κάτοικοι της αξίζουν πραγματικά να δουν και αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος να αναπλαστεί και να επισκευαστεί όλη η Πάτρα. Και φυσικά είναι ένα σημαντικό έργο που κάνει ο Δήμος, η ΔΕΙΑΠ, στα Καντριάνικα. Εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου για την επισκευή και την ανανέωση όλου του δικτύου ίδρυυσης. Και νομίζουμε ότι αυτό το έργο μήκους 6 χιλιόμετρων είναι μια σημαντική παρέμβαση στην περιοχή εκεί, η οποία και αυτή είναι λαϊκή συνοικία, για πολλά χρόνια είχε παραμεληθεί και νομίζουμε ότι με αυτή τη δραστηριότητα πραγματικά θα αναβαθμιστεί η ζωή των κατοίκων. Οι εργασίες από τη ΔΕΙΑ περιλαμβάνουν την ολική αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης, συνολικού μήκους περίπου 6 χιλιόμετρων στην περιοχή των Καντράνικων, των παλαιών σιδεροσωλήνων και αμυντοσωλήνων. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2018 θα έχουν αντικατασταθεί άνω των 100 χιλιόμετρων αμυαντοσωλήνων. Έτσι πληροφοριακά, Γιώργο Καρβουνιάρη, και για την τάξη των πραγμάτων, 10 είναι τα χιλιόμετρα, ναι, σωλήνων από αμύαντο. Ήταν αρχικά λάθος στο δελτίο τύπου του ίδιου του Δήμου, το διόρθωσαν άμεσα, 10 χιλιόμετρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το έργο είναι ουσίας για να ξέρουμε τι νεροποιούμε. Για την υγεία μας. Για την υγεία μας. Ο αμύαντος είναι από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία υλικά. Πάμε στις λοιπές ειδήσεις. Γιώργο, απλήρωτοι παραμένουν, και εδώ είναι θέμα μεγάλο, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ανακύκλωσης που συνεργάζεται με το Δήμο στην Ξερόλακα. Για πες μας τι. Πράγματι, είχαν καλέσει τον Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, όπου εξέφρασαν τα ζητήματα που τους απασχολούν. Ναι. Οι άνθρωποι βρίσκονται πραγματικά σε αδιέξοδο. Έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να πάρουν τα δουλευμένα τους, τις μισθοδοσίες τους, από την ιδιωτική εταιρεία η οποία συνεργάζεται στην Ξερόλακα με το Δήμο. Έχουν παρατηρήσει πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στην εργασία τους, δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα, και ζήτησαν την παρέμβαση του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Πάτρας, η Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος εξέδωσε και μια ανακοίνωση όπου αναφέρει τα ζητήματα αυτά και καλεί την εταιρεία να καταβάλει άμεσα τις μισθοδοσίες στους εργαζόμενους, καθώς επίσης και την επιθεώρηση εργασίας να κάνει ελέγχους ώστε να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι, και ταυτόχρονα βεβαίως καλεί και όλους τους φορείς περιοχής να αναλάβουν ο καθένας τις ευθύνες τους στον τομέα που του αναλογεί. Σε κάθε περίπτωση, τώρα που το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα, έχω την αίσθηση ότι θα σπεύσει η εταιρεία. Ιδάλλως πρέπει με την παρέμβαση του Δήμου να ακόμα και να διακοπεί η σύμβαση, διότι δεν γίνεται. Με το Δήμο, ο Δήμος έχει το πάνω χέρι σε αυτό. Ο εργοδότης να παίρνει τα λεφτά από το Δήμο, αλλά να μην πληρώνει τους εργαζόμενους, αυτό έχω την αίσθηση είναι φάουλ σοβαρότατο, και ειδικά στις μέρες μας. Και πάμε επίσης σε μια αρνητική είδηση, Γιώργο Καρβουνιάρη. Η Πάτρα
είναι πρωταθλήτρια κυριολεκτικά στους βανδαλισμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων. Με το που τα έβγαλε ο Δήμος στην κυκλοφορία, συνδυαστικά με την περιφέρεια, τι κάναμε, το 70% αυτών τα σπάσαμε. Τα καταστρέψαμε. Ή τα κλέψαμε. Κλέψαμε τμήματά τους, ανάλογα τι μας έλειπε. Κοίταξε, Άδης, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με την οτροπία της πόλης. Δηλαδή, ενώ σε άλλες πόλεις πράγματι αυτά τα κοινόχρηστα ποδήλατα όχι μόνο υπάρχουν, αλλά χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιλύσουν το κυκλοφοριακό, και τώρα μάλιστα που θα δοθεί και η μίνι περιμετρική στην κυκλοφορία σε συνδυασμό με άλλα έργα που γίνονται στην πόλη, αυτά θα μπορούσαν να δώσουν ανάσα ζωής και να μας αλλάξουν και την οτροπία την κυκλοφοριακή, την κουλτούρα την κυκλοφοριακή που έχουμε. Όμως εμείς στην πραγματικότητα τι κάναμε? Λοιπόν, βανδαλίσαμε τα ποδήλατα σε ποσοστό 70%, είναι το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο στις υπόλοιπες περιοχές είναι γύρω στο 3% οι βανδαλισμοί που γίνονται. Εμείς λοιπόν καταφέραμε να τα εξαφανίσουμε κυριολεκτικά. Κλέψαμε κομμάτια, τα σπάσαμε, τα διαλύσαμε, τα απέσυρε ο Δήμος, τα έβαλε στις αποθήκες. Και τώρα για να αντικαταστήσει τα προβλήματα, για να αντικαταστήσει και να αποκαταστήσει τα προβλήματα, χρειάζονται 70.000 ευρώ, τα οποία θα βγουν από τα ταμεία του Δήμου, δηλαδή τα πληρώνουμε εγώ και εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς, άρα πρέπει εφ' εξής να βρεθεί μια λύση. Είναι καλύτερη φύλαξη χρειάζονται, θα πρέπει καλύτερη να το πούμε. Καλύτερη φύλαξη, πρέπει να επινοήσουν κάτι, ας βάλουν τσιπάκι. Αν το ποδήλατο έχει κλαπεί, να μπορούν να το εντοπίσουν ή να υπάρχουν σε τέτοιους χώρους που να ελέγχονται με παντίους τρόπους. Δεν γίνεται κάθε τόσο να πληρώνουμε 70.000 ως πατρινή επειδή κάποιοι τα κλέβουν ή αποφασίζουν ότι είναι βάνδαλοι. Αν είναι δυνατόν ποτέ. Γιώργο Καρβουνιάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αποτεφρωτήριο της Πάτρας, για τη δημιουργία του οποίου άνοιξε ο δρόμος μετά από σήμα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Ανοίγει ο δρόμος σύμφωνα με το Δήμο Πατρέων, προκειμένου να προκηρυχθεί η ίδρυση και λειτουργία κέντρου αποτέφρωσης νεκρών, καθώς η αποκεντρωμένη διοίκηση έκρινε ότι η τροποποίηση της χρήσης γης του δημοτικού ακινήτου στο βιοτεχνικό πάρκο Πάτρας δεν απαιτείται να υποβληθεί σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης διευκολύνει τον Δήμο να απεμπλακεί από πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα απαιτούσαν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρωθούν. Θετικά είναι, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, δηλαδή ότι το οικόπεδο που έχουμε επιλέξει στο ΒΙΟΠΑ μπορεί να δεχθεί το αποτεφρωτήριο. Επομένως, ξεπεράστηκε ένα σοβαρό εμπόδιο, θα μπορούσα να πω, και προχωράμε πια να δούμε να υλοποιήσουμε επιτέλους και το έργο. Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το κέντρο αποτέφρωσης νεκρών έχει ευαδόν 10.396 τετραγωνικά μέτρα και σήμερα ο χώρος εντός του οικοπέδου είναι ελεύθερος και διαμόρφωτος. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την απόφαση που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κατασκευή του κέντρου αποτέφρωσης νεκρών, η σκοπιμότητα του έργου τεκμηριώνεται και από το περιβαλλοντικό του όφελος σε υπερτοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι περιορίζει την ανάγκη εξέβρεσης και τη δέσμευση σημαντικών εκτάσεων κατά ή και παραγωγικών για την ίδρυση νέων νεκροταφείων, ενώ συγχρόνως επιφέρει μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση σε σχέση με τη συμβατική ταφή. Αφενός περιμένουμε χρηματοδότηση, μάλλον έχει εξασφαλιστεί. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε με μια δημοπρασία μελέτη κατασκευή, δηλαδή, επειδή είναι και μοναδικό έργο, δεν έχει ξαναγίνει και συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά ηλεκτρομηχανολογικά, τις εγκαταστάσεις και όλο τον εξοπλισμό ουσιαστικά, που κατασκευάζονται από ξένες εταιρείες, αποκλειστικά δεν υπάρχει ελληνική εταιρεία που να κατασκευάζει αυτά τα πράγματα. Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος είναι μελέτη κατασκευή. Ελπίζουμε ότι και η κυβέρνηση, γιατί εξαρτάται από συνυπογραφές τριών ή τεσσάρων υπουργών, αν θυμάμαι καλά, θα συνενέσει σε αυτό τον τρόπο κατασκευής, ούτως ώστε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα καύσιμα και συγκεκριμένα στη βενζίνη, η οποία έχει φτάσει στα ύψη κυριολεκτικά, στα νησιά και ιδίως στο Ιόνιο, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, τα εκεί πρατήρια.
πολλούν όσο θέλουν τη βενζίνη. Τι σημαίνει έμεση κερδοσκοπία. Μπορεί η μέση πανελλαδική τιμή τον τελευταίο 1,5 μήνα να έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 1 λεπτό το λίτρο, εντούτοις σε τουριστικές περιοχές και σε κεντρικούς οδικούς άξονες, που παραδοσιακά αυτή την περίοδο η κυκλοφορία των οχημάτων ανεβαίνει στο ζενίθ, η βενζίνη ακολουθεί αυξητική πορεία. Την κατάσταση επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Την 1η Ιουνίου η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβδης ήταν στο 1,65 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, είχε μειωθεί στα 1,64 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς η τάση ήταν αντίστροφη, δηλαδή παρατηρήθηκε αύξηση τιμών. Είναι ενδεικτική η περίπτωση της Σάμου. 1η Ιουνίου η μέση τιμή της αμόλυβδης στο νησί ήταν στο 1,78 ευρώ το λίτρο. Στις 15 Ιουλίου ανέβηκε κατά 2,9 λεπτά, στο 1,81 ευρώ ανά λίτρο. Στοιχείο επίσης την ίδια περίοδο ανατιμήθηκε σχεδόν κατά 1 λεπτό το λίτρο. Το ίδιο και σε πολλά άλλα νησιά, μεταξύ των οποίων η Κέρκυρα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό ρεπορτάζ σε θαλάσσιο μέτωπο. Μετά από μεγάλο αγώνα η Πάτρα κατόρθωσε να νικήσει σε αυτό τον αγώνα, να νικήσει σε αυτή την αδιάλειπτη μάχη με την εκάστοτε κυβέρνηση. Περιήλθε στα χέρια της πόλης μια πολύ θετική εξέλιξη. Ταυτόχρονα έχουμε σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και την απλή αναλογική, τον Γκλισθένη 1 που πέρασε στη Βουλή. Έχω κοντά μου την επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όλοι Μαζί για την Πάτρα, Βίβιαν Σαμούρη. Καλησπέρα, κυρία Σαμούρη. Καλησπέρα σας. Έχουμε πολλά να πούμε, να ξεκινήσουμε από το θαλάσσιο μέτωπο και θα περάσουμε στην απλή αναλογική, η οποία θα τρέξει, θα εφαρμοστεί από τις εκλογές του Μαΐου του 2019. Άρα μιλάμε για μία αλλαγή μεγάλη σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Πάμε να μιλήσουμε για το λιμάνι. Στα χέρια μας ο αγώνας ήταν διαχρονικός. Εσείς υπήρξατε από τους αιρετούς, από τους λίγους, θα πω εγώ δημοσιογραφικά, διότι καλύπτω 25 συναπτά έτη όλες αυτές τις ειδήσεις. Βγήκαν όλοι οι νικητές όταν πήραμε το λιμάνι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι εν πάση περιπτώσει όχι δεν προσέφεραν, ήσαν καν παρόντες, θέλαν όλοι λίγα ψίχουλα, όπως γράψατε σε πρόσφατο κείμενό σας, από αυτή τη νίκη. Εσείς ως αντιδήμαρχος οικονομικών, ενθυμούμε, το 2011 είχατε πάει με τον τότε δήμαρχο, τον Γιάννη Δημαρά, στην Αθήνα και είχε ξεκινήσει ένας αγώνας επί του πρακτέου, όχι μόνο με κινητοποιήσεις. Για πείτε μου. Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για τα λόγια σας αυτά. Ωστόσο, εγώ δεν διεκδικώ εύσημα, γιατί θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του κάθε από εμάς που ασχολείται με τα κοινά να δίνει αγώνες για το συμφέρον της πόλης και των συμπολιτών μας. Βεβαίως, ήταν ένα αίτημα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Και θα έλεγα βέβαια, εγώ δεν θα έλεγα καν αυτό που συνήθως ακούμε και λέει, γράφτηκε και υπόθηκε ότι ένα δίκαιο αίτημα που έγινε πραγματικότητα, διότι δεν ήταν ένα δίκαιο αίτημα, ήταν το αυτονόητο. Ακόμα και με τις λέξεις, αν το δούμε, το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης μας περιήλθε στην πόλη μας. Δηλαδή, είναι, καταλαβαίνετε, μοιάζει είναι λίγο αστείο. Ο σχήμα οξύμορο, υπονοείται ότι είναι της πόλης. Ήταν το αυτονόητο. Στις μέρες μας όμως. Το αυτονόητο μας το στερούσαν. Στη χώρα μας όμως. Στις μνημονιακές μέρες, και για όχι σας μόνο διακόψω, στις μνημονιακές. Δεν αλλά είναι. Και στη χώρα μας. Ναι, δεν είναι αυτονόητο τίποτα. Ναι, αυτό ακριβώς. Ότι δυστυχώς στη χώρα μας, θα έλεγα, γιατί αυτό θα το παρατηρήσουμε αν ανατρέξουμε χρονικά και προμνημονίου. Αλήθεια, το ζητούμενό μας ήταν πάντοτε το αυτονόητο. Άρα λοιπόν μπορούμε να πανηγυρίζουμε που το αυτονόητο έγινε πράξη. Βεβαίως δεν θέλω να υποτιμήσω το γεγονός, επειδή καμία προηγούμενη κυβέρνηση μέχρι τώρα, γιατί οι αλήθειες πρέπει να λέγονται ανεξάρτητα, ξέρετε, από το τι γενικότερα μπορεί ο καθένας να πιστεύει, σημασία έχει ότι για να είσαι αξιόπιστος πρέπει να λες την αλήθεια. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι σήμερα μια περίοδο χρονική που ήταν δυσκολότερη από κάθε άλλη προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, κύριε Χωρίτο, πολύ πιο εύκολα θα μπορούσε εν τη αυτή περίπτωση να είχε περιέλθει το 2009,
που είχε ξεκινήσει όλο ο θόρυβος το 8. Που δεν είχαμε την Τρόικα. Ακριβώς. Να θέλει να. Αλλά ακόμα θέλετε και όχι τότε. Τα ήταν νωρίς. Ωραία. Και ναι. Το 11 ακόμα ήταν πιο εύκολο. Και το 12 αυτό ακόμα. Που λέτε είναι μεγάλη αλήθεια. Τότε ήταν πολύ εύκολα και ήταν υποχρέωση. Και τότε λοιπόν, ναι. Αντί να γίνει το αυτονόητο, μας είχαν δώσει ένα έγγραφο προσωρινής παραχώρησης για το οποίο, εν πάση περιπτώσει, όλοι πανηγύριζαν. Δικαίως, ενθυμούμε το 11 όταν είχατε πάει στην Αθήνα εσείς, ο Γιάννης Δημαράς Δήμαρχος, εσείς Αντιδήμαρχος Οικονομικών και άλλοι αιρετοί μαζί της τότε Δημοτικής Αρχής, θεωρούνταν ως μεγάλη νίκη το να περιέλθει στα χέρια σας η προσωρινή παραχώρηση του θαλασσιού μετόπου. Μετά όμως, για πείτε μου. Κοιτάξτε, δεν χρειαζόταν να είναι κανείς βαθύς γνώστης της νομικής επιστήμης για να καταλαβαίνει ότι αυτό... το έγγραφο το οποίο τελικά πήραμε το 12 της προσωρινής παραχώρησης ουσιαστικά νομικά δεν είχε καμία ισχύ και καμία αξία. Ξέρετε εσείς πολύ είστε καλά, και νομικός κιόλας. Ναι, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι για τον καθέναν από εμάς είναι εύκολο νόητο ότι το λιμάνι, η περιοχή όλη αυτή είχε περιέλθει με σύμφαση από το δημόσιο στον ΟΛΠΑ και η σύμφαση ήταν σε ισχύ. Πώς γινόταν δηλαδή ταυτόχρονα να υπάρχει και ένα έγγραφο και ένα σύμφωνο προσωρινής παραχώρησης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, γι' αυτό θα σας θυμίσω ότι γίνονταν και όλες αυτές τα ευτράπελα που παρατηρούσαμε σε χώρους οι οποίοι είχαν ενοικιαστεί και οι οποίοι δεν ήξεραν πού να δώσουν το ενίκιο. Στον ΟΛΠΑ ή στο Δήμο. Ή και ο ένας έλεγε: εγώ θα το πάρω γιατί εγώ το δικαιούμαι. Ο άλλος έλεγε: εγώ το δικαιούμαι. Και πολλοί ή δεν πλήρωναν ή τα έδιναν στο παρακαταθήκον και δανείων τότε. Για να καταλάβετε τι σας λέω με αυτό, με την προσωρινή παραχώρηση. Εν πάση περιπτώσει, από το να μην είχαμε τίποτα, εμείς είχαμε ένα έγγραφο, αν θέλετε, το οποίο κουνάγαμε κάθε φορά ότι έχουμε αυτό και πάμε και παραπέρα. Έτσι. Βήμα. Αυτή ήταν η αλήθεια. Δεν ήταν ότι αυτό ήταν κάτι που μας εξασφάλιζε το οτιδήποτε. Αποδείχθη περίτρανα. Και όταν το 11 είχε έρθει ο κύριος Βαρβιτσιώτης τότε, ο οποίος μας έδινε μόλις και μεταβίας και χάρη μας έκανε 350 μέτρα. Που σημαίνει δηλαδή αυτόματα και αυτοδίκαια ότι το έγγραφο εκείνο δεν είχε καμία ισχύ. Αλλιώς δεν θα μας έλεγε σας δίνω 350. Έτσι, ουσιαστικά τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όλο αυτό γιατί το λέμε. Το λέω γιατί, για να επανέλθω σε αυτά που λέγατε εσείς όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, ότι δηλαδή κάποιοι πανηγύριζαν. Κάποιοι πανηγύριζαν, των οποίων οι κυβερνήσεις, όταν ήσαν, ας πούμε, το χρονικό διάστημα που ήσαν κυβέρνηση, δεν προέβησαν στην παραχώρηση την οριστική στην πόλη μας, κάτι το οποίο σας είπατε πιο εύκολο και μπορούσαν να το κάνουν. Οι ίδιοι ταυτόχρονα κατέβαιναν υπό τη σκέπη των κυβερνήσεων αυτών, δεν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λέτε για δημοτικούς παράγοντες. Ναι, και ταυτόχρονα εδώ, πανηγύριζαν της τώρα ότι νίκησαν, λέει, και έκαναν τον αγώνα, λέει, που έδιναν χρόνια. Ναι. Και στην ουσία ξέρετε πολύ καλά ότι ο αγώνας ουσιαστικός ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή με τον Γιάννη τον Δημαρά. Γιατί και αυτό πρέπει να το λέμε, ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς οι σχέσεις μας χάλασαν, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Η ουσία ήταν ότι τότε ξεκίνησαν οι αγώνες, διότι ήταν ο ίδιος τότε ο Δήμαρχος μαζί με αντιδήμαρχο και με, αν θυμάστε, και με εργαζόμενο του Δήμου Πατρέων, οι οποίοι τους συνέλαβαν και τους πήγαν στο κρατητήριο, γιατί με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου τότε, πρόεδρος εγώ, είχαμε πει ότι αν δεν υπογραφεί έστω αυτό το έγγραφο, θα κλείσουμε το λιμάνι. Θα το καταλάβετε τρόπον. Και κατεβάσαμε μπουλτόβιζες και κόβαμε τα κάγκελα. Και τότε κέτρεχαμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να μπορέσουν να τους αφήσουν ελεύθερα. Να βγάλουμε από τη φυλακή το Δημαρά και αντιδημάρχους. Στη συνέχεια, βέβαια, γιατί πρέπει να τα πούμε όλα αφού το ξεκινήσαμε, για να μην είμαστε άδικοι, καταλάβατε. Ο αγώνας μου δόθηκε ο πολύ μεγάλος και με την νυν Δημοτική Αρχή οπωσδήποτε. Του Κώστα Πελέτη δηλαδή. Και με πολύ δυναμικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα και με ευφυή στο σχεδιασμό της σε κάποια σημεία. Δηλαδή, τι έγινε, έγιναν κάποια έργα στο Νότιο Πάρκο, πολύ σημαντικά, τα οποία αυτομάτως τι έκαναν, έστρεψαν, συσπήρωσαν όλη την κοινωνία και την έστρεψαν απέναντι σε εκείνον ο οποίος θα έλεγε ότι δεν είναι δικό σας το λιμάνι και εδώ πέρα θα γίνει ένα ξενοδοχείο, ας πούμε. Ναι. Άρα μου λέτε, και είχαμε τέλος πάντων τα έργα της σημερινής Δημοτικής Αρχής στο Νότιο Πάρκο και στις λοιπές περιοχές συνετέλεσαν, ήταν ένα ρίσκο που πήραν, γιατί θα μπορούσαν να μην είχε γίνει αυτό που τελικά έγινε σήμερα. Όμως βοήθησε να έχει στο πλευρό
όλο τον κόσμο ότι ακριβώς, δεν γίνεται το Νότιο Πάρκο ακριβώς, να μην είναι της διότι Πάτρας. Διότι είδαν ο κόσμος όλος τον Νότιο Πάρκο και τη χρήση του και την αξία του και δεν θα μπορούσε κανείς πλέον να τους το στερήσει. Αλλά όταν ήταν ένα σκουπιδότοπο, πολύ πιο εύκολα μπορούσαν να στο πάρουν. Αυτό αλήθεια λέω. Είναι αυτό. Άρα μου λέτε. Και έτσι καταλήξαμε στο συμπέρασμα αυτό. Δηλαδή να περιέλθει η μουσική παραγωγή. Ήταν και οι κινητοποιήσεις ναι, ναι, που κάνατε. Βέβαια, εντάξει, όλα αυτά. Οι οποίες έπαιξαν και ένα όλα ρόλο αυτά, στο εννοεί, λιμάνι, πορείες και ούτω καθεξής. Άρα όλα ξεκίνησαν ουσιαστικά όχι ως διεκδίκηση του λιμανιού. Ως διεκδίκηση είναι δεκαετίες υπάρχει, αλλά ως ουσιαστική διεκδίκηση και ουσιαστική κινητοποίηση. Έχουμε από το 2011 και δεύτερο. Κύριε Χωρίτο, για να ναι, σας διακόπτω, με συγχωρείτε, είναι η πάσα αλήθεια. Διότι αν ανατρέξουμε και στο πρόσφατο σχετικά παρελθόν, θα δούμε χρυσές ευκαιρίες που έχασε η Πάτρα, είτε εξαιτίας της απραξίας, είτε της σιωπής, γιατί δεν ήθελαν να στενοχωρήσουν τις κυβερνήσεις τους, οι τοπικοί παράγοντες, είτε ακόμα και της ανικανότητάς τους. Βλέπετε δηλαδή το 95% των κονδυλίων που χάθηκαν για τα Ολυμπιακά έργα το 2006. Το 2004, συγγνώμη. Έτσι. Το 2006, το όλο σχεδόν το διαθέσιμο κονδύλι που ήταν για τις υποδομές, για την πολιτιστική πρωτεύουσα, πάλι και εκείνο χάθηκε. Και ταυτόχρονα οι ίδιοι παράγοντες, πράσινοι κυρίως, Πασόκοι, υποτίθεται διεκδικούσαν, αλλά από την άλλη χάιδευαν τις κυβερνήσεις τους. Το ίδιο έγινε και με το λιμάνι. Μόνο που από τη μία αυτή είδα αρκετούς πράσινους εδώ που ασχολούνται με το Δήμο να φωνάζουν, να ορίονται, να εκδίδουν δελτία τύπου, αλλά μετά να κατεβαίνουν υπό τη σημαία του Πασόκ ή του κόμματος που δεν έδιδε το λιμάνι. Δεν γίνεται να είσαι και υπέρ και εναντίον. Είναι υποκρισία. Ουσιαστικά όποιος δεν έσπασε αυγά δεν συμμετείχε. Και αυγά έσπασαν αυτοί που προείπατε και όπως το είπατε έχει καταγραφεί άλλωστε. Ναι, και βέβαια να ολοκληρώσουμε και να πούμε ότι οι καιροί πλέον αυτοί, τους οποίους βιώνουμε όλοι μας, δεν αφήνουν περιθώριο για τέτοια παιχνίδια και τέτοια πλέον κολπάκια. Και καλό είναι να σταματήσουν όποιοι έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο να συμπεριφέρονται και τους οποίους βεβαίως, όπως είδαμε και το 2010 τους εγκρέμισε από την εξουσία ο πατρικός λαός και το 2014 τους έστειλε και στο σπίτι τους. Άρα λοιπόν πρέπει και να καταλάβουν ότι πρέπει να μετέλθουν άλλων τρόπων. Δηλαδή ωραία είναι τα λόγια, αλλά δυστυχώς με λόγια δεν βάφονται αυγά. Καταλάβατε, δηλαδή ούτε μπορεί κάποιοι να βάζουν πλάτη για αγώνες και για δουλειά και κάποια άλλη την όρεξη. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όπως είχατε πει και πρόσφατα και είχατε γράψει στο σχετικό άρθρο που διάβασα στον τοπικό τύπο για το λιμάνι το δικό σας, οι περισσότεροι που θέλουν να διεκδικήσουν δάφνες για το λιμάνι είναι απόντες σε όλα τα μεγάλα προβλήματα τα σημερινά της πόλης. Πληστηριασμοί, προβλήματα ανεργίας, είναι απόντες από όλες τις κινητοποιήσεις, από όλες τις δράσεις υπέρ των συμπολιτών που να είναι απλά μια σημαία «εγώ το λιμάνι, οι αγώνες μου». Πάμε όμως και δεν έχω και πολύ μπορεί χρόνο. Να λένε, κύριε Χωρίτο, ότι εμείς οι πατρινοί, ό,τι και να συμβαίνει, μετά από 6 μήνες το έχουμε ξεχάσει. Όταν όμως είναι επαναλαμβανόμενο, το εμπεδώνουμε και αποδεικνύεται. Πάμε στον Κλισθένη, στην απλή αναλογική, Μάη του 2019. Θα έχουμε ένα μεγάλο πείραμα σε εισαγωγικά εκλογικού χαρακτήρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η απλή αναλογική, που σημαίνει πολύ δύσκολα μία παράταξη θα αναδειχτεί αυτόνομη με πλειοψηφία δημοτικών συμβούλων στο Δήμο, σε Δήμους της χώρας ή ακόμα και σε περιφέρειες. Τι βλέπετε με αυτή την απλή αναλογική? Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, λίγοι έχουν καταλάβει τι σημαίνει και πώς μοιράζονται οι έδρες, οι θέσεις κτλ. Για πείτε μου. Καταρχάς, κύριε Χωρίτο, να δούμε το μεγάλο κάδρο. Διότι αυτό που όλοι συζητάνε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα περισσότερα από ό,τι έχει πέσει στην αντίληψή μου, είναι η απλή αναλογική αυτή καθεαυτή και πώς θα μοιραστούν οι έδρες. Εδώ πέρα όμως, αυτό είναι το βούτυρο στο ψωμί του Κλισθένη. Μέσα από τον Κλισθένη περνάνε μέτρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, τα οποία είναι πολύ πιθανό να ρίξουν και το τελευταίο όχυρο των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών, ως προς τις αντιστάσεις και ως προς τη δύναμη που έχουν, ιδιαίτερως όταν έχουν εκλέξει δημοτικές αρχές που δεν συμπλέουν με τις κυβερνήσεις.
Και αυτό γιατί το λέω, διότι εδώ πέρα παρατηρούμε να μεταφέρονται με τον κλεισθένη, μεταφέρονται αρμοδιότητες στους δήμους, χωρίς να μεταφέρονται κονδύλια, απέναντια συρρυκνώνονται. Βλέπουμε να επιχειρείται να δοθεί μία τάση επιχειρηματικότητας στους δήμους και ταυτόχρονα να προσπαθούν να προωθήσουν και την ιδιωτικοποίηση, που αυτά δεν είναι προς το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών. Αφενός, αφετέρου, παρατηρούμε, αν δείτε το άρθρο 130, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό, επί της ουσίας τι κάνει, ποινικοποιεί τους αγώνες. Τι λέει, ότι ο Υπουργός θα έχει το δικαίωμα, με συνοπτικές δηλαδή διαδικασίες, να πάβει τον αιρετό εκείνο, που δεν, για πράξεις, για ουσιαστικές πράξεις που είναι κατά του δημοσίου συμφέροντος, γενικώς και αορίστως. Δηλαδή, φέρει πίνη τώρα που λέει ο. Παραδείγματος χάρη τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ναι, που πάμε και τους εμποδίζουμε. Υποτίθεται ότι αυτοί είναι με τον νόμο του κράτους έχουν περάσει να γίνονται. Άρα λοιπόν εμποδίζει το δημόσιο συμφέρον. Ναι. Άρα μπορεί και να σε πάυσει. Καταλάβατε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αυτό έχω την αίσθηση είναι πολύ ακραίο. Θα γελιοποιούνταν ως κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, έπαβε ρετούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και γιατί το φέρνουν τότε, κύριε Χωρίτο, εμένα ξέρετε αυτό το φέρνουν, μου λέει, ότι μπορεί θα να μας περιμένουν αμέσως πολύ δύσκολα πράγματα. Πώς να λέει, ζήσουμε. Ναι, πώς λέει σήμερα ο Πελετίδης και συνταχτήκατε οι περισσότεροι στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εγώ δεν θα δώσω τα χρέη των πολιτών στην εφορία ούτως ώστε να περάσουμε σε κατασχέσεις και τα λοιπά. Αυτό τι κάνει επί της ουσίας παρανομή. Άρα θα μπορούσε ο Σκουρλέτης να τον αποκεφαλίσει. Ναι, θέλετε να σας πω κάτι αν μου επιτρέπετε. Είναι λίγο βέβαια εικόνες από το μέλλον, ίσως. Και είναι και παρακινδυνευμένο. Αλλά θέλετε να σας πω το εξής. Με αυτό το νόμο που περνάνε τώρα, μπορεί αυτή η κυβέρνηση, η τρέχουσα, να μην το κάνει, αν θέλετε, παρά το γεγονός ότι το έχουν περάσει. Μία άλλη κυβέρνηση όμως, εγώ πολύ φοβούμαι ότι θα το κάνει κιόλας. Θα το κάνει ευχαρίστως. Έτσι, ή έχετε αντίρρηση. Πάμε τώρα να μιλήσουμε πολύ σύντομα, πρακτικά. Εάν στην σημερινή, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει απλή αναλογική, στη σημερινή κατάσταση που ανεδείχθη δήμαρχος ο Πελετίδης, αξιωματική αντιπολίτευση ο Κώστας Χριστόπουλος και ούτω καθεξής, η δική σας παράταξη εισήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ΡΑΠ, αγωνιζόμενοι πολίτες και λοιπές παρατάξεις, πώς θα μοιράζονταν οι έδρες? Θα το πούμε σχηματικά και με ένα γενικό τρόπο και όχι ας πούμε με αριθμούς και με ακρίβεια. Να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή σήμερα. Κοιτάξτε, γιατί, ακούστε γιατί. Να πω μία λέξη και θα μιλήσετε ευθύς αμέσως. Σήμερα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο 49 Δημοτικούς Συμβούλους. Τους 29 τους έχει η παράταξη Πελετίδη, Λαϊκή Συσπήρωση. Και έτσι έχει την πλειοψηφία. Αν ίσχυε το 14 η απλή αναλογική, πόσους δημοτικούς συμβούλους θα είχε? Κύριε Χωρίτο, δεν θέλω να το πω έτσι και ξέρετε γιατί έτσι το διαβάζουν ο κόσμος και το ακούει από εδώ και από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν καταλαβαίνει τίποτα στο τέλος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ακούστε να δείτε. Καταρχάς, με την απλή αναλογική πιστεύω ότι θα ψηφίσει και διαφορετικά ο κόσμος. Πρώτα, με το προηγούμενο σύστημα, είχε την πρώτη Κυριακή και τη δυνατότητα της χαλαρής ψήφου. Εγώ είχα ζήσει πολλές περιπτώσεις που έλεγαν, είχαν φίλους σε μία παράταξη που δεν ήταν αυτοί που θα ψήφιζαν κομματικά κάποιοι και έλεγαν την πρώτη Κυριακή θα ψηφίσω τον κουμπάρο μου και το φίλο μου που είναι στην άλλη παράταξη γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς και τη δεύτερη Κυριακή θα ψηφίσω την παράταξή μου που θέλω. Δηλαδή, αυτό ίσχυε σε έκταση. Έχετε δίκιο, στην τοπική κοινωνία ισχύει αυτή η νοοτροπία. Για τις τοπικές κοινωνίες μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε. Ενώντας τις δημοτικές ή ακόμα και περιφερειακές εκλογές. Λέω λοιπόν τώρα ότι τώρα αυτό δεν θα υπάρχει το περιθώριο να γίνει. Διότι όλοι θα γνωρίζουν ότι τη δύναμη τη μεγάλη θα την αποκτήσει η παράταξη η οποία θέλουν να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή. Με τον αριθμό των συμβούλων που θα βγάλει. Άρα λοιπόν εκεί θα παρατηρήσουμε μία συσπήρωση μεγάλη των ψηφοφόρων, αυτών που θα πάνε να ψηφίσουν δηλαδή και θα πάνε συγκινητά και βεβαίως από τώρα μέχρι τις εκλογές το Μάιο θα έχουν όλο το διάστημα να το εμπεδώσουν και να μάθουν καλά, πολύ καλά ώστε δηλαδή να πάνε από την πρώτη Κυριακή και να ψηφίσουν αυτό που θέλουν να βγει.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βάση τα προηγούμενα δεδομένα, διότι θα καταλήξουμε σε λάθος συμπεράσματα ως προς τις έδρες. Είναι όμως σωστό αυτό που γενικώς λέτε. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή νομίζουν όλοι τώρα ότι όποιος κατεβαίνει, 50 κατέβουν υποψηφοί δήμαρχοι και 50 θα μπουν στο Συμβούλιο. Ναι. Δεν είναι αυτό εφικτό. Αυτό είναι αστειότητα, είναι σχεδόν. Αστειότητα. Έχει γραφτεί κιόλας και είναι λανθασμένη οπτική. Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα θα συμβεί είναι ακριβώς το εξής και θα υπολογιστούν στις εξής έδρες. Το ποσοστό του πρώτου, ας πούμε ένα παράδειγμα, ότι παίρνει το πρώτος, η πρώτη παράταξη παίρνει 29%, ας πούμε, 30%. Οι έδρες του θα υπολογιστούν ως εξής. 30 με την απλή αναλογική. 30 που πήρε επί της 100. Επί 49 που είναι οι έδρες δια του 100. Και θα βγουν 15 έδρες. Μάλιστα. Άρα ο πρώτος έχει πάρει 15. 14 με 15 βγαίνει αυτό που μου λέτε. Ναι, ανάλογα 14 πώς με 15. Ναι, πώς λοιπόν, θα στρογγυλέψουν εκεί, τα λοιπόν, ποσοστά. Εκεί έχουμε έναν αριθμό που θα αποτελείται από ένα ακέραιο μέρος και από δεκαδικά ψηφία. Κρατάμε τα δεκαδικά ψηφία στην άκρη και παίρνουμε το ακέραιο. Καταρχήν δηλαδή οι έδρες που θα πάρει είναι το ακέραιο μέρος. Έτσι λοιπόν πηγαίνοντας με όλες τις παρατάξεις... Θα μένουν οι υπόλοιποι. Θα βγαίνουν αυτοί που θα παίρνουν έστω και μία έδρα, που αυτό για να συμβαίνει θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2,1%. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουν εξασφαλίσει απριόρι την είσοδό τους. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα και σε όλους τους υπόλοιπους θα βγαίνει ένα ποσοστό που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 0,950, 0,625. Ναι. Θα αθρηστούν αυτές οι έδρες, οι ακέραιοι αριθμοί που πήραν αυτοί που ούτως ή άλλως θα περνούσαν, που πήραν δηλαδή πάνω από 2,1%. Και μετά από τις έδρες που θα αθρήσουμε, αν καλυφθούν και οι 49, έχει τελειώσει το δεν θέμα. Δεν μπαίνει κανένας άλλος. Αν μείνουν τρεις-τέσσερις. Αν μείνουν τρεις-τέσσερις θέσεις τώρα, γιατί τα ακέραια νούμερα αθροιζόμενα μπορεί να μην μας δώσουν το 49, αλλά μας δώσουν το 47 ή το 46 και μας μένουν τρεις ή δύο έδρες, πλέον αυτές θα κατανεμηθούν σύμφωνα με τα υπόλοιπα, ανεξαρτήτως πρώτου ή τελευταίου. Δηλαδή, αν το υπόλοιπο... Του πρώτου είναι μεγαλύτερο από το τελευταίο αυτού που, κάποιου που πήρε 1-1,5%. Θα το πάρει ο πρώτος. Ο πρώτος. Αν όμως... Ο πρώτος έχει ας πούμε 14,250 ναι, και ο τελευταίος έχει 0, που δεν έχει μπει δηλαδή, έχει 0,965, θα πάρει αυτός μια έδρα. Άρα λοιπόν δίδεται και η δυνατότητα σε παρατάξεις με μικρά ποσοστά να από τα υπόλοιπα, να αν είναι τυχερές φυσικά, να μπουν στο Συμβούλιο. Αλλά είναι και ζήτημα τύχης υπολείπων. Άρα το σωστό ποιο είναι ουσιαστικά. Είναι μεγάλη τύχης, είναι δηλαδή όποιος, τζόκερ για να μπει κάποιος από εκεί και από το 2,1% κάτω. Όποιος έχει 2,1% εισέρχεται ούτως ή άλλως, οι υπόλοιποι μόνο συμπτωματικός, κάποια ή κάποιες παρατάξεις θα μπορέσουν να εισέλθουν με βάση των υπολείπων. Ακριβώς. Των παρατάξεων. Άρα αυτό είναι σωστή διάσταση, δεν είναι ότι θα μπαίνει ανεξέλεγκτα ή οσδήποτε. Το οποίο να σας πω. Δεν ναι, έχω χρόνο όμως, ναι, μισή λέξη πείτε με 2,1% ήταν περίπου το μέτρο το οποίο ισχύει και πριν, με τόσο έμπαινε. Έτσι, ουσιαστικά επ' αυτού δεν αλλάζει τίποτε στην είσοδο, του να ντύουν οι απλή αν αναλογική... μείνουν έδρες αδιάθετες και σταθεί τυχερός κάποιος από τους άλλους που δεν μπήκαν στο Συμβούλιο με τον τρόπο τον Ορθόδοξο. Τζόγος είναι αυτό, είναι ζήτημα τύχης. Με περισσότερο σε λαχείο παραπέμπει. Κυρία Σαμούρη, να σας ευχαριστήσω και πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ τα πάρα πολύ. Λέμε ούτως ή άλλως, διότι προβλέπεται μακράν προεκλογική περίοδο για το Μάιο του 2019. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Να είστε όλοι καλά, καλή σας νύχτα, ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό.